έβαλαν φωτιές, έσπασαν γλάστρες. Πληροφορίες που φτάνουν κοντά μας αναφέρουν ότι κάποιοι μαθητές βρίσκονταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και κοιμόντουσαν κιόλας πάνω στα θρανία και ότι οι καθηγητές προσπαθούσαν να τους ξυπνήσουν. Βλέπουμε και κάποια πλάνα που έχουμε εξασφαλίσει. Κλήθηκε η αστυνομία σε κάποια σχολεία. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Ανδρέα Παπαστηλιανού. Είναι πρώτος λειτουργός εκπαίδευσης και επαρχιακός επιθεωρητής Λευκωσίας. Εμείς βλέπουμε τα πλάνα πρωί-πρωί αυτά τα πλάνα, χθες, 7 η ώρα το πρωί. Θα δούμε και τις φωτιές σε λίγο. Λοιπόν, κύριε Παπαστηλιανού, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε ενημερωθεί, έτσι, για αυτά τα οποία έγιναν. Ναι, βεβαίως. Για πείτε μας λοιπόν. Παρατηρήθηκαν αυτά τα φαινόμενα σε αυτά τα σχολεία που έχετε μπει ήδη στους τηλεθεατές σας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο προσπαθούμε, είναι ένα φαινόμενο που παρατηρήθηκε τα δύο τελευταία χρόνια και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν δυσκολίες, όπως βλέπετε και εσείς, μεταφέρονται συνήθειες από τα γήπεδα στο σχολείο. Ναι, άλλο γήπεδο που ούτε και εκεί επιτρέπονται ουσιαστικά, αλλά πόσο μάλλον, να βλέπουμε και τις φωτιές τώρα στους δέχτες μας, πόσο μάλλον όταν τέτοιες συμπεριφορές εκδηλώνονται μέσα σε σχολεία. Και λέτε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είχε παρατηρηθεί σε κάποιο βαθμό και πέρσι και παρατηρήθηκε και φέτος σε αυτά τα σχολεία. Ήδη λαμβάνουμε μέτρα και θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Σε ένα, δυο, τρία σχολεία ήταν αυτά τα φαινόμενα. Είναι όπως τα έχετε πει, σε δύο σχολεία στη Λευκωσία και σε ένα στην Πάφο. Μάλιστα. Και η πληροφόρηση που φτάνει κοντά σας, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι κάνετε κάποια έρευνα ως Υπουργείο. Βεβαίως. Τι ακριβώς ερευνάτε? Όλες τις λεπτομέρειες. Τι ακριβώς συνέβηκε, θέλουμε να ξέρουμε. Ναι. Στο συγκεκριμένο λύκειο το ένα είχαν πάει τα παιδιά από το βράδυ, ανέβηκα στην ταράτσα του σχολείου, είχα στήσει κάρβουνα εκεί πέρα, ετοίμασαν κρέας και σούβλες. Διασκέδασαν σούβλες βέβαια και δυστυχώς το συγκεκριμένο το ένα το λύκειο είχα σπάσει και τρεις γλάστρες του σχολείου. Ναι. Είναι στο Λύκειο Λατσών, γιατί έχουμε δει τις γλάστρες, τις σπασμένες. Ναι. Εκεί πέρα έγιναν οι ζημιές. Στο Λύκειο Κύκου Α που αναφέρατε δεν έγιναν ζημιές. Οι μαθητές μπήκαν στις τάξεις τους, έγιναν κανονικά τα μαθήματα. Παρουσιάστηκε όμως αυτός ο μαθητής με τις φωτοβολίδες, το οποίο θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Θα στείλουμε και την ομάδα άμεσης παρέμβασης, είναι μέτρα που λαμβάνουμε για να βοηθήσουμε αυτούς τους μαθητές. Θα ληφθούν. Τι είδους λύκειο μέτρα? Ναι, πείτε μας και για το τρίτο λύκειο, ναι. Στην Πάφο δεν γνωρίζω ακριβώς, νομίζω γράψανε πάνω στους τοίχους κάποια συνθήματα. Συνθήματα γράφουν, βάλανε πανό το οποίο γράφει κάτι. We need you follow 2000 είναι αυτό που γράφει το πανό πάνω στο, αυτό που γράφει το πανό. Θα δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Ναι. Σας υπέδειξαν κάποιους μαθητές, κύριε Παπαστηλιανού, έχετε προσεγγίσει αυτά τα παιδιά να τα ρωτήσετε γιατί προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις, σε αυτές τις ενέργειες και έχουν κληθεί μήπως και οι γονείς τους ή προτίθεστε να τους καλέσετε, γιατί το να πηγαίνουν να διανυχτερεύουν από το προηγούμενο βράδυ, δεν ξέρω, γονείς δεν έχουν. Αυτό, δεν είναι, τους ψάχνει κανείς. Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Πρέπει να σας πω ότι ο σύνδεσμος γονέως στο συγκεκριμένο λύκειο ήταν δίπλα από τη διευθύντρια. Είχε μείνει στο χώρο του σχολείου μέχρι τις 5 το βράδυ, το πρωί. Ναι. Και αυτά τα πράγματα δηλαδή που έσπασαν τις γλάστρες έγιναν μετά τις 5 το πρωί. Δυστυχώς. Και θα δούμε, δεν αναγνωρίσαμε ακόμα τους μαθητές. Θα δούμε πώς θα γίνει, αν θα τα καταφέρουμε να τους αναγνωρίσουμε, για να περάσουμε μέσα από μια διαδικασία συμβουλευτική, να τα στηρίξουμε τα παιδιά αυτά, γιατί κυρίως είναι στήριξη που θέλουν και αν θα χρειαστεί θα αποφασίσει το σχολείο αν θα επιβάλλει και ποινές. Ναι. Αυτό βέβαια χωρίς να μαυρώνουμε την γενικότερη εικόνα. Όχι, γιατί σε πολλά σχολεία, στα περισσότερα σχολεία, για να πούμε την αλήθεια, ήταν όλα σε τάξη. Μα έχουμε πετύχει πάρα πολλά πράγματα φέτος. Η στελέχωση είναι έτοιμη, ξεκινούν οι μεταρρυθμίσεις. Είναι τόσα πολλά πράγματα που έχουμε πετύχει που έρχονται αυτά τα δύο, τα τρία περιστατικά να μαυρώσουν την εικόνα πάλι.